Κυρία Γκρανιά, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε. Είστε μια επιστήμονας που λαμπρύνετε την χώρα μας διεθνώς. Ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλος αγώνας από τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και θα θέλαμε τη γνώμη σας αν είστε πιο κοντά σε μια θεραπεία ή σε ένα εμβόλιο. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή, γιατί έχει και πολλούς λαμπρούς επιστήμονες που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και ίσως αξίζει τον κόπο να επισημάνω τώρα ότι δεν θα είμαστε σε τόσο καλή θέση διεθνώς αν δεν είχατε τον συνάδελφο Σωτήρη τον Τζιόδρα να κατευθύνει αυτή τη στιγμή την επιδημιολογική απάντηση. Σπουδάζατε και μαζί? Ναι, το γνωρίζετε. Ήσασταν στο πανεπιστήμιο μαζί δηλαδή? Ο Σωτήρης και εγώ είμαστε στην Αμερική στο ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Albert Einstein. Είναι μεγαλύτερός μου, πρέπει να το πω. Έχετε τώρα καθόλου επικοινωνία τώρα που γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Σχεδόν συνεχή, και ένα από τα στοιχεία που αξιοποιείται συνεχώς και από τους άγριους συναδέλφους είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, το ECDC, και μέσω αυτού μιλάμε με τον Σωτήρη πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά, για να απαντήσω την ερώτηση που μου κάνατε, θεωρώ ότι είμαστε κοντινότερα σε μία θεραπεία ή και παραπάνω από μία θεραπεία από ότι είμαστε σε εμβόλιο. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η πανδημία έχει δείξει πόσα πολλά μπορούν να επιτευχθούν σε πολύ σύντομο διάστημα όταν υπάρχει διεθνή συνεργασία. Ήδη υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως και εσείς δείξατε, από κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται και άλλους σκοπούς και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και τα μελετάμε ήδη σε συνδυασμό κιόλας μεταξύ τους για τον κορονοϊό. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Και βέβαια θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν και θεραπείες αντινοσοποιητικού, που κάνουν δηλαδή την αντίσταση του οργανισμού ισχυρότερη ή και το αντίθετο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην πάσχουν τόσο πολύ από τις συνέπειες του ιού όταν αυτός ξεκινήσει. Συνεπώς θεωρώ ότι αυτά τα αποτελέσματα θα έρθουν πολύ νωρίτερα από ένα εμβόλιο. Έχουν μπει στη ζωή μας, εμάς που δεν έχουμε τις ιατρικές γνώσεις των ειδικών, πολλές άγνωστες λέξεις. Μάθαμε την χλωροκίνη, την μεφλοκίνη, την κολχικίνη. Ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει θεραπεία με το πλάσμα αίματος ασθενών που θεραπεύτηκαν. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάποια θεραπεία από όλες αυτές που φαίνεται να είναι περισσότερο υποσχόμενη? Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές είναι διαφορετικές μεταξύ τους θεραπείες. Τι εννοώ? Κάποιες από αυτές απλώς αλλάζουν τον τρόπο τον οποίο απαντάει το σώμα στον ιό. Συνεπώς δεν είναι ακριβώς θεραπείες εναντίον του ιού. Π.χ. η κολχικίνη. Κάποιες από τις άλλες είναι θεραπείες, όπως για παράδειγμα το πλάσμα. Αν έχει αντισώματα τα οποία μπορούν να αδρανοποιήσουν τον ιό μέσα, τότε αυτό πραγματικά μπορεί να αποτελέσει θεραπεία. Όλα αυτά μπορούν να δράσουν και να συνδυαστούν ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή μελετάμε και αυτή την πιθανότητα. Μπορούμε να συνδυάσουμε δηλαδή σε θεραπείες μεταξύ τους για να έχουν επιπρόσθετο όφελος. Ανάμεσα σε όλα αυτά είμαι πολύ αισιόδοξη ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε κάποιες απαντήσεις, μπορεί και συντομότερα. Και θα μπορούμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε καταρχάς κάποιες θεραπείες που σώζουν ζωές. Από εκεί και πέρα, πολύ κοντά ίσως να βρεθεί κάποιο αντιϊκό φάρμακο που να εξεδερώνει τον ιό. Αλλά αυτό ακόμα είναι λιγότερο πιθανό. Τώρα, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που περιμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα να ανέβει η θερμοκρασία, να έχουμε ζέστη, σε μια χώρα με εύκρατο κλίμα δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε μία μείωση της δύναμης του ιού? Και αν συμβεί αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πιθανώς να έχουμε νέα έξαρσή του από το φθινόπωρο? Δηλαδή αυτός είναι ένας ιός που ήρθε για να μείνει? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα τι θα συμβεί. Επιπλέον, ακόμα και αν υπάρξει μείωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επειδή ο πληθυσμός δεν έχει ανοσία, όταν και αν επιστρέψει ο ιός στο φθινόπωρο, πάλι προβλέπεται θα νοσήσουν αυτοί που δεν έχουν νοσήσει. Συνεπώς, ακόμα και αν υπάρξει ένα διάλειμμα, δεν θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, παρά μόνο θα κερδίσει λίγο χρόνο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο ότι θα έχει μεγάλη διαφορά το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ νωρίς κανείς για να κάνει τέτοια πρόβλεψη. Άρα δηλαδή εμείς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό για πόσο χρονικό διάστημα, κατά την εκτίμησή σας?
Τώρα περνάμε στην σφαίρα της μαντείας και κανείς θα πρέπει να προσέχει όταν απλά μαντεύει. Η δική μου εκτίμηση και πολλών συναδέλφων ότι μάλλον θα είναι ένας ιός ο οποίος θα γίνει ενδημικός, δηλαδή ότι θα παραμείνει μαζί μας, όχι απαραίτητα σε αυτή την επιδημική επιθετική μορφή, αλλά θα παραμείνει μαζί μας για μεγαλύτερο διάστημα. Ακόμα πάλι είναι νωρίς. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα είναι αν οι άνθρωποι έχουν μόνιμη ανοσία, το οποίο φαίνεται πιο πιθανό όταν μολύνονται. Δηλαδή, αν μπορούν να επαναμολυνθούν όπως είχε γίνει με άλλους κοροναϊούς. Αν δεν μπορούν, αυτό θα είναι το αισιόδοξο σενάριο. Και μετά θα μολύνονται μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ανοσία στο μέλλον. Τώρα, επειδή αυτός ο ιός ήταν άγνωστος, οι επιστήμονες κάθε μέρα μαθαίνουν και από κάτι. Τι θα λέγατε ότι έχετε μάθει για τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο ιός, αν δηλαδή κάνει εύκολα μετάλλαξη ή δεν κάνει, και για τον τρόπο που επιτίθεται στον ανθρώπινο οργανισμό? Ήδη είναι πάρα πολλά πράγματα γνωστά. Φανταστείτε ότι το γονιδίωμα του ιού έγινε γνωστό, η αλληλούχηση δηλαδή του γενετικού του υλικού, μία εβδομάδα αφότου έγινε γνωστή η ύπαρξή του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πάρα πολλά πράγματα είναι ήδη γνωστά. Είναι γνωστή κάτι υποδοχής που χρησιμοποιεί στο ανώτερο και στο κατώτερο πνευστικό, τα μόρια δηλαδή, πόρτες, κερκόπορτες που χρησιμοποιεί για να μπει μέσα στο σώμα. Είναι ήδη αρκετά πράγματα γνωστά για τον μηχανισμό. Δεν διαφέρει τόσο πολύ σε σχέση με άλλους κορονοϊούς και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αρκετή έρευνα στο ξαδερφάκι του, το SARS, η οποία έχει βοηθήσει σε αυτή τη γνώση. Αλλά είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή συνεργάζεται και πολλοί οργανισμοί συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο και αυτές οι γνώσεις αποκτώνται πολύ γρήγορα. Οπότε ελπίζω ότι θα έχουμε πραγματικά τεράστια γνώση για αυτόν τον ιό, παραπάνω από ό,τι είχαμε για οποιοδήποτε άλλο ιό πάρα πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γκρανιά, και μακάρι πολύ σύντομα να έχουμε ένα ευχάριστο νέο για θεραπεία. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί μας όλους. Γεια σας, καληνύχτα.